Μανούς Βολουδάκης από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης από το ΣΥΡΙΖΑ, καλημέρα σας, ο κύριος Γιώργος Κουτρουμάνης από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Νίκος Τσούκαλης από τη ΔΙΜΑΡ. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Τώρα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Στρατούλη, μιας και είναι εδώ και μετά να ανοίξουμε τη συζήτηση. Να σας πω, εσείς διαφωνείτε με το. Γιατί διαφωνείτε με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών? Ναι, θα σας πω. Επειδή είναι και το θέμα σας δηλαδή. Είστε και καθήλυνα αρμόδιος. Ναι. Και μετά θα σας ρωτήσω για το Σταθάκι. Διαφωνώ με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Αφενός μεν γιατί δεν λύνει τα προβλήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες το μεγάλο τους πρόβλημα είναι η έλλειψη ρευστότητας, δηλαδή η αδυναμία τους να δανειστούν από τις τράπεζες, που δεν δίνουν ούτε ευρώ τσακιστό για την ανάπτυξη της οικονομίας. Το μεγάλο τους πρόβλημα είναι ότι δεν γίνονται μεγάλες δημόσιες επενδύσεις για να πάρουν δουλειές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το μεγάλο πρόβλημα των μικρομεσαίων είναι ότι τα εισοδήματα των εργαζομένων είναι πολύ μικρά, η ανεργία πολύ μεγάλη και δεν υπάρχει κόσμος να πάει να ψωνίσει τα προϊόντα τους. Επομένως δεν τους βοηθάει. Βοηθάει μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πολλούς εργαζόμενους, είναι δώρο για μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά είναι μεγάλη μαχαιριά. Κατάκαρδη μαχαιριά στο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο θα έχει μία απώλεια πόρων σε ετήσια βάση από 800 ως 1 δις ευρώ, ειδικά για το 2014. Αν πάρουμε ότι χάνεται από εκεί 1 δις ευρώ, αν πάρουμε ότι κρατική χρηματοδότηση για τα ασφαλιστικά ταμεία με βάση τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε μειώνεται κατά 2 δις ευρώ, αν πάρουμε υπόψη ότι και αυτό, ότι τους φόρους υπέρ τρίτων, τους ελάχιστους κοινωνικούς πόρους που έχουν απομείνει για, κυρίως για δημοσιογράφους και άλλους εργαζόμενους, και αυτοί θα καταργηθούν, είναι συμφωνία με την Τρόικα, φτάνουμε σε μια απώλεια μόνο εξ αυτών των λόγων 5 δις ευρώ. Και αν πάρουμε και την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ την προχθεσινή που είδατε, ότι λόγω ψηλής ανεργίας, μείωσης μισθών, εισφοροδιαφυγής θα χαθούν άλλα 8 δις από τα ασφαλιστικά ταμεία, καταλαβαίνετε, μεγαλώνει μια μαύρη τρύπα των ασφαλιστικών ταμείων το 2014 και διευκολύνει την κυβέρνηση και την Τρόικα να έρθουν να πούν δεν βγαίνουν τα ταμεία για συντάξεις, βουρ πάλι για νέες μειώσεις συντάξεων και κύριες συντάξεις και επικουρικές. Αυτή είναι η διαφωνία μας γι' αυτό. Κύριε Βολδάκη, τι λέτε εσείς? Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών μειώνει το εργατικό κόστος. Ναι. Η μείωση του εργατικού κόστους είναι πρώτο προαπαιτούμενο για τη μείωση της ανεργίας τελικά, για να μπορούν να γίνονται προσλήψεις. Το γεγονός ότι έχουν και άλλα προβλήματα οι επιχειρήσεις, θα συμφωνήσω με τον κ. Σαντούλη και ειδικότερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το γεγονός ότι έχουν και άλλα προβλήματα και την ρευστότητα και όλα αυτά προς υπογράφω. Δεν σημαίνει ότι θα πούμε ότι αυτό που γίνεται που είναι θετικό δεν θα έπρεπε να γίνει γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα. Λέει, τι λογική είναι αυτή? Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και η ανάλυση η οποία είναι σε διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή με την Τρόικα, που λέει ότι το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης που θα έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία από τις εισφορές αυτές θα καλυφθεί ακριβώς από τις αυξημένες προσλήψεις και από την αυξημένη κερδοφορία που θα οδηγεί σε περισσότερες εισφορές τελικά. Λοιπόν, η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη. Πιστεύω ότι το να δυνατίζουμε... Όχι, φαίνεται ότι εκεί συμφωνούν πάντως. Σε αυτό. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή το να εξασθενίζουμε τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης και να μεγαλώνουμε τον λογαριασμό. Γιατί με την Τρόικα αυτό που συζητείτε είναι ότι είναι 700 εκατομμύρια. Και λέει και ο Στρατούλης τώρα 1 δις. Για το είπα 800 εκατομμύρια με ένα δις και δεύτερο το επιχείρημα. Είναι 700 και λέτε 800 με ένα δις. Κάτι ξέρει ο Στρατούλης για να λέει. Θα το δούμε στην πράξη. Αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι σε εξέλιξη, είναι στη διαπραγμάτευση. Και το κυριότερο. Ο τρόπος εφαρμογής είναι ένα. Ο τρόπος εφαρμογής είναι αν θα γίνει εφάπαξη ή αν θα γίνει τμηματικά. Από τα βασικά προαπαιτούμενα για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει νέες προσλήψεις. Είχαμε για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια θετικά νέα στο μέτωπο αυτό. Είναι κάτι μικρό, αλλά είναι από αυτά που αρχίζουν να δείχνουν ότι κάτι γίνεται. Τον Ιανουάριο, είχαμε για πρώτη φορά τέτοιο μήνα Ιανουάριο, θετικό ισοζύγιο προσλήψεων, αποχωρήσεων από την αγορά εργασίας. Είχαμε κάπου 6.500 περισσότερες προσλήψεις από ό,τι αποχωρήσεις. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει Ιανουάριο, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πέρυσι, τον αντίστοιχο μήνα, ήταν 17.000 μείον. Έτσι. Λοιπόν, καλά να λέμε στο Υπουργείο, αυτό λέει συνεχώς. Για να αποδεικνύεται το αντίθετο. Με συγχωρείτε πολύ. Αυτά δεν είναι του Υπουργείου, είναι στατιστικά. Κύριε Βουλουδάκη, δεν είναι στατιστικά. Είναι τη Εργάνη. Είναι τη Εργάνη. Με συγχωρείτε πολύ. Είναι άλλο να πει ότι γενικότερα το ισοζύγιο έχει αλλάξει και άλλο να πει ότι ειδικά τον Ιανουάριο, που είναι ένα κακό μήνα για την αγορά εργασία, ότι ειδικά τον Ιανουάριο έχει περισσότερε προσλήψει. Και πάση περιπτώσει, να σα πω κάτι. Αυτά τα συστήματα πλέον, τα ηλεκτρονικά τη καταγραφή, τα ελέγχει και η Eurostat, τα ελέγχει και η Τρόικα που ενδιαφέρεται για να δει αν αυτά τα οποία μα έχουν δανείσει θα τα πάρουν πίσω. Θα τα αμφισβητούμε εμεί. Αυτοί δηλαδή, οι οποίοι είναι αυτοί του οποίου να πείσουμε, πείθονται και δεν πειθόμεθα εμεί
Μισό λεπτό. Ο Νίκος το είπε αυτό, γιατί ξέρουμε στη Βουλή και έχει γίνει και καλαμπούρι, ανέκδοτο στη Βουλή. Ξέρετε ποιο είναι το ανέκδοτο που συζητάμε στη Βουλή? Ότι κάθε μία του μήνα βγαίνει ο Μπρούτσης και επικαλείται τα στοιχεία της Εργάνη, ενός πληροφοριακού συστήματος, και λέει ζήτω, σταθεροποιήθηκε και μειώνεται η ενεργεία. Και έρχεται τρεις μέρες μετά η Eurostat ή η Εθνική Στατιστική Αρχή και επιβεβαίνουν ότι αυξάνει η ενεργεία. Και δεύτερο, θα μου πείτε τώρα, κύριε Βουλουδάκη, θα μου πείτε, αφήστε να ολοκληρώσω και θα απαντήσετε. Μα έτσι κάνει. Μα σα είπαμε, από τον Αύγουστο το κάνει αυτό. Από τον Αύγουστο. Σα λέω, είναι ανέκδοτο στην Βουλή αυτή η ιστορία. Μην το λέτε. Ποιο πρώτο ήταν? Ο πρώτο Αύγουστο, ήταν ο πρώτο Σεπτέμβρη, και τρεις μέρες μετά έρχονταν η Εθνική Στατιστική Αρχή και έλεγε μειώνει. Και δεύτερο, ακούστε να δείτε, το επιχείρημά σας ότι όταν μειώνεται το εργασιακό κόστος θα βρεθούν θέσεις εργασίας και θα μειωθεί η ανεργία, είναι έολο. 40% μειώθηκαν οι μισθοί τα 4 χρόνια του μνημονίου και η ανεργία πήγε 4 φορές πάνω. Και εσείς μας λέτε ότι αν μειωθούν κι άλλο. Μα τι λέτε τώρα? Και όταν μειωθούν 3,9 οι ασφαλιστικές εισφορές, θα κόψετε τα οικογενειακά επιδόματα στον ΟΕΕΔ. Ηρεμήστε. Δεν είναι τι να ηρεμήσω εγώ. Ο κόσμος να ηρεμήσει. Εγώ αυτό που έχω να πω. Θα μου κόψετε και τα οικογενειακά επιδόματα. Όσο και να ορίεστε και να παραλυρείτε. Και να παραλυρείτε. Μα παραγύρημα είναι τα επιχειρήματα. Θέλετε να κάνετε μονόλογο? Εγώ να κάνω μονόλογο? Μονόλογο να κάνετε. Αυτή τη στιγμή εγώ αυτό που έχω να πω. Εγώ σας είπα για τα καλαμπούρια που λέμε στην Βουλή με αυτές τις ανακοινώσεις. Ότι πέφτει η ανεργία. Που είναι τραγωδία βέβαια για τους ανέργους αυτά. Δεν είναι καλαμπούρια. Είναι ανεργία. Είναι τραγωδία για τους ανέργους. Η μείωση του εργατικού κόστους του μη μισθολογικού, το τονίζω, είναι μία από τις προϋποθέσεις για να υπάρξει πραγματική ανάκαμψη. Οι άλλες έχουν να κάνουν με πολλά ζητήματα στα οποία εσείς αντιτίθεστε έτσι κι αλλιώς. Έχουν να κάνουν με τα ρυθμίσεις, έχουν κύριε, να κάνουν κύριε, με, κύριε, με την απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων. Ο μαγαζάτορας, ρε παιδί μου, που έχει 5 εργαζόμενους. Ένας αλουμινάς, μας βλέπει τώρα. Ένας που έχει ένα μαγαζί και έχει 3-4. Δεν πρέπει να έχει μείωση στις εισφορές. Γιατί δηλαδή να μην του μειώσει 3% τις εισφορές? Για να το βοηθήσει να κρατήσει και τις θέσεις εργασίας. Προκειμένου να δημιουργηθεί πρόβλημα στα ασφαλιστικά ταμεία, θα τον βοηθούσε πολύ καλύτερα αυτό το μαγαζάτορα. Πρώτο, να του μειώσει τα πρόστιμα τα φορολογικά, αν κάνει κανένα λάθος στην κατάθεση της φορολογικής του δήλωσης ή αν ξεχάσει να κάνει κάτι. Αυτό έρχεται και το πρώτο. Δεύτερο, υπήρχε λάθος εκεί. Και έρχεται η διόρθωση. Λάθος, έγκλημα υπήρχε. Λοιπόν, και εμείς το είχαμε πει από τότε. Έγκλημα. Έρχεται, ναι, αλλά πότε έχετε δίκιο? Ψηφίσατε και το έγκλημα, ψηφίσετε τώρα και τη διόρθωση. Τις επόμενες μέρες έρχεται η διόρθωση. Δεύτερο, το πρόβλημα του μικρομαγαζάτορα είναι ότι είναι κλειστές οι τράπεζες για αυτόν. Και το πρόβλημα του μικρομαγαζάτορα είναι ότι δεν μπαίνει κανείς στο μαγαζί του. Γιατί έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και μισθούς πείνα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αν απολύσει και τους μισθούς από τους 6 που έχει. Μα για να μην απολύσει τους μισθούς πρέπει να γίνουν αυτά που σας είπα. Και για να μην τους απολύσει και για να έχουμε και ασφαλιστικά ταμεία να παίρνει ο κόσμος συντάξεις. Πώς θα γίνει? Ή θα είμαστε μια σοβαρή πολιτισμένη χώρα? Γιατί δείκτης πολιτισμού μιας χώρας είναι πρώτο αν μπορεί να δίνει συντάξεις στους ηλικιωμένους και δεύτερο αν τα άτομα με αναπηρία μπορεί να τα προστατεύσει. Ποιοι είναι οι πιο βασικοί δείκτες πολιτισμού μιας χώρας? Αν αυτά δεν μπορείς να τα εξασφαλίσεις. Εσείς τώρα παίρνετε την πλευρά αυτών οι οποίοι δεν θέλουν να γίνουν οι ελαφρύνσεις που χρειάζεται η χώρα για να κάνετε τη δική σας πολιτική. Δεν είναι μόνο εδώ, παντού το κάνετε. Είναι γεγονός ότι οι εισφορές στη χώρα μας είναι πολύ ψηλές. Είναι υψηλές και για τις επιχειρήσεις και για την εργασία τη μισθωτή, αλλά είναι υψηλές και για τους αυτοαπασχολούμενους.